Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα ριζότο με σουπιές. Θα χρησιμοποιήσουμε και το μελάνι για να το κάνουμε πιο γκουρμέ και θα σας αποδείξω ότι σε 15 με 20 λεπτά μπορείτε να φτιάξετε ένα πολύ γκουρμέ σε εισαγωγικά πιάτο, πραγματικά με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι σας. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, πεντανόστιμο, εντυπωσιακότατο, οπότε πάμε να δούμε τελικά μας. Για το ριζότο με σουπιές θα χρειαστούμε: για το ριζότο, ένα κρεμμύδι, ένα καρότο, 2 στικ σέλερι, 1 με 2 σκελίδες σκόρδο, 5 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια ρύζι αρμπόριο, 70 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 750 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας νοστιμιά μάτζι και 1 κουταλιά της σούπας μελάνι σουπιάς. Για τις σουπιές, 750 γραμμάρια σουπιές καθαρισμένες, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια ούζο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρόκα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε το ριζότο. Κανονικά θα φτιάξουμε ένα σκέτο ριζότο και στο τέλος θα βάλουμε και το μελάνι σουπιάς και τις σουπιές για να ολοκληρώσουμε το ριζότο με τις σουπιές. Νομίζω ότι όλα αυτά τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα τα έχετε στο σπίτι σας. Νεράκι, ρύζι, ζωμό, κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο, κρασάκι, τα έχουμε όλα, σωστά. Το μόνο που χρειάζεται να πάμε να πάρουμε είναι από τον ψαρά μας τη σουπιά. Που εννοείται, είναι πολύ εύκολο, θα μας καθαρίσει, θα μας δώσει έτοιμες και ουσιαστικά η συνταγή μας είναι πανεύκολη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσουμε τη συνταγή που κάνουμε πάντα για ένα ριζότο. Το πιάσαμε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω μια κασαρολίτσα και θα ρίξω λίγο λάδι, ελαιόλαδο, okay. Ρίχνω λίγο λαδάκι εδώ, περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας και πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά ένα ριζότο. Με τι ξεκινάμε πάντα το ριζότο? Με κρεμμύδι και σκόρδο. Θα χοντροκόψω το κρεμμύδι εδώ. Μ' αρέσουν τα λαχανικά σε αυτή τη συνταγή να φαίνονται. Να σας πω, μπορούμε να κάνουμε και ένα ριζότο με μελάνι σουπιάς για να φαίνεται πιο ωραίο το μελάνι, μόνο με κρεμμύδι, αλλά δεν είναι κάτι που θέλω. Θέλω να βάλω λαχανικά, να πάρω γεύση, θέλω να δώσω σημασία στη συνταγή μου. Οπότε χοντροκόβω το κρεμμύδι, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε εδώ. Και αρχίζουμε να σοτάρουμε το κρεμμύδι μέσα στην κατσαρόλα μαζί με το λάδι. Απλά τα πράγματα. Τέλειο. Επειδή το ριζότο με μελάνι σουπιάς το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας σαν κάτι πάρα πολύ γκουρμέ και οτιδήποτε γκουρμέ συνδέσουμε στο μυαλό μας, αυτομάτως γίνεται και πάρα πολύ δύσκολο στο μυαλό μας. Να σας πω ότι δεν είναι δύσκολο, είναι πανεύκολο. Όντως μπορείτε όλοι μα όλοι να τα καταφέρετε και όντως πραγματικά είναι η συνταγή πεντανόστιμη. Λοιπόν, το κρεμμύδι πήγε μέσα. Θέλω ένα καρότο και αυτό δεν θέλω να το ψιλοκόψω. Θέλω να υπάρχουν κομματάκια από το καρότο μέσα στο ριζότο μου. Οπότε κόβω έτσι μεγάλες λωρίδες. Εδώ, 1, 2, 3. Δεν χρειάζεται να το κάνετε ζουγιέν, καρεδάκι τέλειο. Κομματάκια εδώ πέρα. Θέλουμε να τα κόψουμε κομματάκια. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα, φίλε Μπελέση? Όχι, νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα. Έχω αφήσει τη φλούδα στο καρότο. Σε περίπτωση που θες να τη βγάλεις, μπορείς να τη βγάλεις. Εμένα μου αρέσει. Και βέβαια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι βιταμίνες όλες στο καρότο βρίσκονται στη φλούδα. Οπότε πλένουμε πολύ καλά το καρότο και το χρησιμοποιούμε κατευθείαν στις συνταγές μας. Μετά από το κρεμμύδι πάει και το καρότο μέσα. Σωστά. Σωστά. Τώρα, άμα τυχόν, άμα λέω, έχεις λίγο σέλερι στο σπίτι, είσαι ωραίος. Άμα δεν έχεις, δεν βάζεις σέλερι. Εντάξει. Λοιπόν, θα κόψω και το σέλερι. Χρησιμοποιούμε το ξανθό σέλερι. Άμα είναι πολύ πράσινο το σέλερι, δεν το βάζουμε στις συνταγές γιατί είναι πικρό. Τα πράσινα σημεία από το σέλερι τα αφήνουμε έξω. Οπότε ρίχνουμε και το σέλερι μέσα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ουσιαστικά το μυρεποά μου είναι έτοιμο. Το μόνο που λείπει είναι το πράσο, αλλά δεν πειράζει για να μην βάλουμε πράσο. Λοιπόν, 2 σκελίδες σκόρδο, λεπτές φετούλες. Εδώ. Πάει και το σκόρδο μέσα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το ρύζι. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα ρύζι για ριζότο. Εγώ έχω πάρει αρμπόριο. Άρα, άμα δεν έχετε ρύζι για ριζότο στο σπίτι και έχετε ριζάκι γλασέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ριζάκι γλασέ, θα κάνει και αυτό μια χαρά τη δουλειά του, εντάξει. Λοιπόν, σοτάρουμε πολύ καλά και είναι πολύ σημαντικό να σοτάρουμε το ρύζι σε αυτό το σημείο. Γιατί άμα δεν το σοτάρουμε, καθώς ανακατεύουμε στη συνέχεια το ριζότο, το ρύζι μας θα σπάσει και θα γίνει πουρές. Οπότε είναι απαραίτητη αυτή η διαδικασία. Σοτάρουμε το ρύζι, να θωρακίσουμε το ρύζι, ώστε στη συνέχεια, όσο και να ανακατεύουμε, να μην σπάσει το ρύζι τελείως και ώστε τέλος πάμε χυλό αντί για ριζότο. Λοιπόν, με το που σοτάρουμε καλά το ρύζι, τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Μπελέση? Να σβήσουμε με κρασάκι. Και τώρα θα μου πεις γιατί ρίχνεις κόκκινο κρασί και δεν ρίχνεις λευκό. Για πες. Δεν ξέρω. Όχι, πρέπει να με ρωτήσεις. Γιατί? Γιατί αυτό είχα. Σε περίπτωση που έχουμε λευκό, μπορούμε να ρίξουμε και λευκό. Αλλά επειδή θα ρίξουμε στο τέλος μελάνι σουπιάς,
ό,τι και να ρίξουμε μέσα από χρωματισμό, δηλαδή κόκκινο κρασί, ντομάτα, ό,τι και να ρίξουμε μέσα, πάλι θα επικρατήσει το μελάνι σου πια στο τέλος και θα γίνει το ριζότο μας μαύρο. Το πιάσαμε. Τώρα, έτσι όπως ανακατεύουμε με το που εξατμιστεί το κρασί, θα προσθέσουμε μία δόση από νεράκι μέχρι που να καλύψουμε τελείως το ριζάκι μας. Εδώ. Μόλις καλύψουμε τελείως το ρύζι, θα ρίξω λίγο ακόμα γιατί έχουμε και τα λαχανικά μέσα. Τα λαχανικά θα αρχίζουν μέσα στο νεράκι να δίνουν γεύση. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το νεράκι που ρίχνουμε μέσα πιο ποιοτικό, να το κάνουμε ζωμό. Πώς? Ρίχνοντας μία κουταλιά της σούπας μάτζι νοστιμιά. Έναν συνδυασμό μπαχαρικών και αποξηραμένων λαχανικών που είναι το μυστικό της γεύσης για όλα σας τα πιάτα. Ανοίγουμε τη συσκευασία εδώ. Και όπως είναι, πάρτε μία κουταλιά της σούπας. Ρίξτε μέσα. Έτσι όπως είναι τώρα, θα μείνω εδώ πέρα, εδώ. Και όπως κάνουμε πάντα, τι πρέπει να κάνουμε, να προσθέτουμε σιγά σιγά το νεράκι μέχρι που να βράσει το ρύζι. Όση ώρα τώρα ετοιμάζω το ρύζι, το ψήνω ουσιαστικά, πάμε να ετοιμάσουμε τις σουπιές μας. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, οι σουπιές είναι έτοιμες, καθαρισμένες από τον ψαρά μας. Αυτό θα κάνετε κι εσείς. Θα φορέσω γάντια, γιατί σε λίγη ώρα θα μπλέξουμε με μελάνια και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε δεν χρειάζεται να δυσκολευτείτε εσείς, γιατί αυτό που θα πάτε να ζητήσετε από τον ψαρά σας είναι να κρατήσει το μελάνι που έχουν μέσα ξεχωριστά σε ένα σακουλάκι. Αυτό έκανα κι εγώ. Κοίταξε εδώ. Εδώ είναι οι σουπιές, εδώ είναι το μελάνι. Το βλέπουμε. Τέλεια. Τώρα. Το πώς θέλουμε να ετοιμάσουμε τις σουπιές μας είναι σχετικό. Άλλοι θέλουν να τις έχουν ψιλοκομμένες, άλλοι θέλουν να τις έχουν χοντροκομμένες. Εμένα σε αυτή τη συνταγή, επειδή θα την κάνουμε λίγο πιο σπιτική, δεν θέλουμε να την κάνουμε γκουρμέ, το να κάτσουμε να ασχοληθούμε και να κόψουμε πάρα πολύ λεπτή στη σουπιά είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γκουρμέ, άρα γενικά είναι χρονοβόρο. Μπορούμε να κόψουμε τη σουπιά και κομμάτια. Θέλουμε να φαίνεται μεγάλα κομμάτια στο φαγητό μας ή θέλουμε να είναι ανεπαίσθητη μέσα στο ριζότο. Να τα βλέπουμε. Άρα, άμα θέλουμε να τα βλέπουμε, το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι, θα πάρουμε και θα κόψουμε τις σουπιές μας σε μεγάλες λωρίδες. Εδώ. Δεν χρειάζεται να το κάνετε τέλειο. Βλέπετε. Και άμα σας φαίνονται και πολύ μεγάλα κομμάτια αυτά, τι πρέπει να κάνετε, να τα κόψετε στη μέση. Είναι καθαρά θέμα γούστου, έτσι αλλιώς θα ψήσουμε για πάρα πολύ λίγη ώρα τις σουπιές. Βλέπετε, έχω δύο σουπιές και έχω δύο τακουλίτσες με μελάνι. Αυτή είναι πιο χοντρή, οπότε τι θα κάνω. Αυτή εδώ θα την κόψω αναγκαστικά στη μέση. Εδώ. Και μετά θα κόψω σε ωραία κομμάτια εδώ. Δύσκολο ή εύκολο, φίλε Βελέση? Εύκολο είναι. Πολύ εύκολο. Και με δύο σουπιές, να σου πω την αλήθεια, και με τόσο ριζότο θα βγάλεις φαγητό για 6 με 8 άτομα. Οπότε, εκτός από ένα φαγητό που θα φτιάξουμε σε 15-20 λεπτά, θα βγάλουμε ποιοτικό φαγητό και πάρα πολύ ποσότητα. Και σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ σουπιά, να σας πω ότι η σουπιά σε σχέση με το καλαμάρι δίνει περισσότερο την αίσθηση του κρέατος. Δηλαδή, νιώθεις σαν να τρως μπριζόλα. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλή εναλλακτική. Σε περίπτωση που δεν τρώμε κρέας, να τρώμε σουπιές για να νιώθουμε ότι τρώμε πραγματικά κρέας. Και είναι πάρα πολύ εύκολη στη διαχείριση, εφόσον ο ψαράς μας είναι καλοπροαίρετος και θέλει να κάνει όλη τη δουλίτσα και να μην την κάνουμε εμείς. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τα πλοκάμια. Σε κάποιους δεν αρέσουν τα πλοκάμια, αλλά τα πλοκάμια μου αρέσουν πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Θα κόψω εδώ στα 2-3 και η σουπιά μου είναι έτοιμη. Τώρα, τη σουπιά δεν τη μαγειρεύουμε ποτέ μαζί με το ριζότο. Ή θα τη μαγειρέψουμε σε δυνατή φωτιά για ελάχιστο χρόνο, τύπου 1-1,5 λεπτάκι, ή θα πρέπει να τη βράσουμε για τουλάχιστον 45-50 λεπτάκια. Εντάξει? Οπότε δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Ή θα την ψήσουμε λίγο στο τηγάνι, ή θα την ψήσουμε πολύ στην κατσαρόλα. Θα μπορούσαμε να βράσουμε τη σουπιά μαζί με το ριζότο, αλλά τι γίνεται? Επειδή το ριζότο θέλει 15-20 λεπτά για να γίνει, η σουπιά μας στο τέλος θα γινόταν. Όχι, θα γινόταν πάρα πολύ σκληρή. Γιατί ήθελα άλλα 20 λεπτάκια να τη βράσουμε, καταλαβες. Οπότε, συνεχίζουμε το ριζότο εδώ πέρα, μια χαρά, τέλεια. Ρίχνουμε λίγο νεράκι, ανακατεύουμε. Και βασικά θα αλλάξω την κατσαρόλα, θα πάω εδώ. Γιατί εδώ πέρα θέλω να ψήσω στη συνέχεια τις σουπιές μου. Και συνεχίζω εδώ πέρα, πολύ ωραία, το βράσιμο του ριζότου. Πόση ώρα έχει περάσει τώρα? 10 λεπτάκια. Σας είπα, σε 15 με 20 λεπτάκια θα τρώμε, οπότε περιμένετε. Θα ρίξω λίγο ακόμα νεράκι. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι εδώ και να ανακατεύω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Λοιπόν, η σουπιά μας είναι έτοιμη. Το μόνο που θα ρίξω στη σουπιά είναι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.
το αλάτι πρέπει να το ρίξουμε στη σουπιά μόνο την τελευταία στιγμή. Καλό θα ήταν άμα θέλετε να μην ρίξετε και καθόλου αλάτι πάνω στη σουπιά και να ρίξετε στο τηγάνι καθώς σοτάρετε. Γιατί με το που ρίξουμε στα μαλάκια πάνω αλάτι, τι κάνουνε, αρχίζουν να βγάζουν την υγρασία τους. Οπότε αντί για να τηγανιστεί, να σοταριστεί στο τηγάνι, τι θα κάνει, θα βράσει. Οπότε θα ρίξω το πιπέρι, θα ρίξω και ελάχιστο λαδάκι εδώ και κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω ένα πολύ μεγάλο τηγάνι. Θα το βάλω full extra στη φωτιά, να κάψει, να βγάζει καπνούς και δεν θα ρίξω καθόλου μα καθόλου λάδι. Το μόνο που θα ρίξω στο τηγάνι είναι τι? Αλάτι. Θα ρίξω το αλάτι εδώ μέσα για να αλατιστούν οι σουπιές καθώς θα ψήνονται. Τελευταία στιγμή όπως είπα το αλάτι. Και ουσιαστικά δεν θα ρίξω καθόλου λάδι για να μπορέσω να σουταριστούν. Αν ρίξω πολύ λάδι εκεί μέσα, θα βγάλουν ζουμιά οι σουπιές. Οπότε τι θα γίνει, θα βράσουν αντί για να σουταριστούν και να πάρουν ωραίο χρώμα. Τώρα. Αφήνω αυτό στην άκρη μέχρι που να ζεσταθεί το τηγανάκι μου και πάμε να εξηγήσουμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται με το μελάνι. Έχω ένα μικρό μπολάκι, δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι η σακούλα που έχει ουσιαστικά το μελάνι μέσα η σουπιά. Και αυτό που θα κάνω είναι να πετάξω τη σακούλα αυτή και να κρατήσω μόνο το μελάνι. Πώς? Τρυπάω πολύ απλά. Βγάζω όλο το μελάνι εδώ. Πιέζουμε καλά τη σακούλα να βγάλει όλο το μελάνι. Αλλά τι κάνουμε? Δεν κρατάμε τη σακούλα. Η σακούλα δεν είναι βρόσιμη. Πρέπει να την αφαιρέσουμε. Και αυτό το μελάνι είναι αρκετό για να βάψει όλο το ριζότο του κόσμου. Υπάρχει μέσα στη σουπιά, δεν πρέπει να σας χρεώσει παραπάνω ο ψαράς σας. Κανονικά το πετάει όπως σας είπα. Οπότε πολύ απλά το κρατάμε εμείς στην άκρη. Απλά δεν μπορεί να σας το βάλει κάπως έτσι. Όχι, βάφτηκα. Και είπα ότι δεν θα βαφτώ, αλλά τελικά βάφτηκα. Δεν πειράζει, θα ξεβαφτώ μετά. Λοιπόν, τώρα. Από τη στιγμή που βάφτηκα, δεν θα ξαναφορέσω γάντια. Τώρα, πάμε πίσω στο τηγάνι. Βγάζει καπνούς. Βγάζει. Έχει λάδι? Όχι. Τι έχει μόνο μέσα? Αλάτι. Άρα τι κάνουμε? Κατευθείαν. Μπράβο. Και άμα το τηγάνι μας είναι μικρό και δεν είναι μεγάλο, δεν θα βάλουμε όλες τις σουπιές μαζί. Θα τις βάλουμε σε δύο δόσεις. Εδώ. Θέλουμε να τις σοτάρουμε. Εδώ. 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 Και πόση ώρα θέλουν ψήσιμο, είπαμε? Πολύ δύο λεπτά. Τώρα έχω βάλει πολλή ποσότητα, οπότε θα ψήσω δύο λεπτά. Και εδώ. Τι δεν κάνω όλη την ώρα? Δεν ανακατεύω. Το καταλαβαίνουμε ότι άμα αρχίσουμε να ανακατεύουμε θα γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στο ριζότο. Συνεχίζουμε real time. Το ριζότο μας θέλει κι άλλο νεράκι. Εδώ. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Εδώ. Και τώρα θα μου πείτε γιατί δεν ρίχνεις το μελάνι μέσα. Το μελάνι γενικά το ρίχνουμε τελευταία στιγμή. Το μελάνι σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει γλυκίζει πάρα πολύ. Οπότε το ριζότο μας θα έχει μια γεύση ψιλογλυκιά στο τέλος. Αλλά αυτό είναι που μας αρέσει. Και κοιτάξτε εδώ. Εδώ πέρα κάτι ωραίο άρχισε να γίνεται. Οπότε θα γυρίσω τις σουπιές μου. Και κοιτάξτε εδώ. Επειδή δεν γυρνούσα άλλη την ώρα, επειδή έχω βάλει μόνο αλάτι, οι σουπιές έχουν πάρει ωραίο χρώμα. Έχουν καραμελώσει. Και ουσιαστικά ψήνονται με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα με το που τις γύρισα βγάλανε λίγο νεράκι. Το βλέπετε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην βγάλουν νεράκι. Αλλά τελικά βγάλανε λίγο. Αλλά δεν μας πειράζει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι σουπιές πραγματικά θα είναι τόσο μαλακές, θα είναι σαν κάστανα πραγματικά. Άμα τις φτύσουμε παραπάνω, τότε θα αρχίζουν να σκληραίνουν, δεν θα είναι ωραίες και γενικά θα χαλάσει το αποτέλεσμα. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφες. Οπότε, εμένα στις σουπιές μου αρέσει πάρα πολύ να προσθέτω λίγο ούζο, εσένα σου αρέσει? Εννοείται. Εσένα, να ρίξω λίγο, να βάλουμε και λίγο φωτιά να γίνει χαμός. Να το παίξουμε λίγο γκουρμέ, εντάξει, εδώ. Και θα πάρω ένα ωραίο μπολάκι εδώ. Και θα βγάλω τις σουπιές μου. Προσέξτε, τώρα άρχισαν οι σουπιές να βγάζουν πάρα πολύ υγρασία. Τι δεν θέλουμε να κάνουμε? Δεν θέλουμε να τις ψήσουμε παραπάνω, θεωρώντας ότι όντως αυτή την υγρασία πρέπει να την εξατμίσουμε. Θα βγάλω τις σουπιές εδώ. Και το εξήγησα και πριν, ή θα ψήσετε 1-2 λεπτάκια τις σουπιές, ή θα ψήσετε τουλάχιστον 30-45 λεπτάκια. Δηλαδή δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Οπότε πρέπει να προσέξουμε. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι οι σουπιές λιώνουν. Βλέπετε, είναι τόσο μαλακές και τόσο ωραίες και είναι πραγματικά σαν να τρως κρέας, σαν να τρως κοτοπουλάκι. Και το ζουμάκι αυτό, τι το κάνουμε? Μπράβο. Έχει ούζο, έχει όλη τη γεύση από τη σουπιά, οπότε κάτι πολύ ωραίο άρχισε να γίνεται, Παναγία μου. Τώρα, σε αυτό το σημείο μην αρχίζετε να τρώτε τις σουπιές, γιατί άμα τις τρώτε δεν θα μείνει τίποτα για τη συνταγή. Πάμε να δοκιμάσουμε το ριζάκι. Να δούμε άμα έχει γίνει. Το ρύζι μου είναι έτοιμο. Όπου όλα πηγαίνουν στην εντέλεια, οργανωμένα, σωστά, όπως πρέπει ακριβώς να είναι. Και τώρα, ήρθε η ώρα επιτέλους αυτή που περιμένατε, να ρίξουμε μέσα το μελάνι.
Θα ρίξω το μελάνι μέσα. Εδώ. Θα πάρω και λίγο εδώ. Και έχω γίνει χάλια, αλλά δεν πειράζει. Κοιτάξτε τι θα γίνει με το που ανακατέψω. Εδώ. Θα γίνει ένα υπέροχο ριζότο με μελάνι σουπιάς. Γενικά, το μελάνι, να ξέρετε, δένει το ριζότο μας. Οπότε θα προσθέσω λίγο ακόμα νεράκι. Και σε περίπτωση που δεν νηστεύουμε, βέβαια, το δένουμε με λίγο βούτυρο και παρμεζάνα εκτός φωτιάς. Σε περίπτωση που νηστεύουμε, τι κάνουμε? Τίποτα. Θα ρίξουμε μόνο λίγο λαδάκι στο τέλος. Οπότε να βγάλω από τη φωτιά. Εδώ. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Ελαιόλαδο ή και μαργαρίνη μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε να δέσετε. 3-4 κουταλιές σούπας λαδάκι στο τέλος, το χρειάζεται, γιατί άμα δεν προσθέσω λάδι θα γίνει στούκα στο φαγητό μου. Και φίλε Μπελέση, έλα εδώ να στήσουμε το πιάτο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι σήμερα θα γίνεις πάρα πολύ premium, εντάξει. Και θέλω να σου δείξω πόσο εύκολα μπορείς να στήσεις. Γιατί το να πάρεις super decor να βάλεις ένα ριζότο και να το κάνεις όμορφο, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι ακριβώς. Είτε θέλεις να το παίξεις μάγκα στην κοπέλα. Πραγματικά με το τίποτα. Πήγες πήρες σουπιές, το μελάνι στο έδωσε τζάμπα ψαράς. Τζάμπα, τζάμπα. Δεν πληρώνεις τίποτα. Και βέβαια σου πήρε 15-20 λεπτά για να το φτιάξεις. Και τις λες τις άλλες. Έλα εδώ μωρό μου να φάμε ριζότο με σουπιά και μελάνι σουπιάς. Και τρελαίνεται. Και σου λέει... Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτός, έχει τρελαθεί. Αλλά ναι. Πού να ξέρε. Λοιπόν, κοίτα τι θα κάνεις. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και θέλω να αποδείξω σε όλους ότι για να στήσετε ένα ωραίο πιάτο δεν χρειάζεται τίποτα. Πάρε. Θα βάλεις το κέντρο μόνο και θα αφήσεις να πέφτει. Εντάξει, και θα σου πω εγώ πότε να σταματήσεις. Ωραίος. Βάλε κι άλλο. Βλέπεις, έτσι. Ναι. Θα δίνω λίγο έμφαση. Γιατί το κάνεις έτσι? Για να το αφήσω λίγο να είναι πιο ισορροπημένο. Ό,τι πέσει, δεν το πας στη θέση του. Δηλαδή, α, ναι. Αυτό είναι το κόλπο στο φαγητό. Κοίτα εδώ. Ρίχνω. Αφήνω. Έπεσε. Τέλος. Δεν το πειράζω να αρχίζω να στρώνω. Εντάξει, εγώ το κάνω λίγο να είναι πιο λίγο ναι. Ιδιαίτερο, ξέρεις. Λοιπόν, τώρα, άμα θες να το κάνεις ιδιαίτερο, χτυπάς λίγο το πιάτο από κάτω. Λίγο. Εδώ. Τώρα, θέλω να πάρεις μία τσιπιά από τη σουπιά και να ρίξεις τη μέση. Ωραίος. Λίγο ακόμα. 2-3 ακόμα κομματάκια. Εκεί πέρα που δεν έχει, μπράβο. Μπορείς να πειράζει, αφήνουμε όπως πέσει. Όπως πέσει. Τα λέμε αυτά. Λοιπόν, άκου. Το μόνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το πιάτο μας είναι λίγο χρώμα. Λίγο χρωματάκι. Πάρε μια χουφτίτσα, τόση, και ρίξουμε ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, okay. Τώρα, ρίξε ελαιόλαδο πάνω από τη ρόκα, πάνω από τη σουπιά και πάνω από παντού. Πιπέρι και αλάτι. Και αλάτι. Φτάνει. Είμαστε έτοιμοι. Για το ριζότο με σουπιές, κόβουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, το καρότο σε κυβάκια, το σέλερι σε μικρά κομμάτια, το σκόρδο σε λεπτές φέτες και τα βάζουμε σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το ρύζι και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί προσθέτουμε νερό. Βάζουμε την οστιμιά και συνεχίζουμε να ρίχνουμε νερό σε δόσεις, ανακατεύοντας συνέχεια. Μόλις είναι έτοιμο το ρύζι, βάζουμε το μελάνι και αφαιρούμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Για τις σουπιές, κόβουμε τις σουπιές σε λεπτές λωρίδες και προσθέτουμε πιπέρι και ελαιόλαδο. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά, βάζουμε αλάτι, τις σουπιές και σοτάρουμε. Σβήνουμε με ούζο και αφαιρούμε από τη φωτιά. Σερβίρουμε το ριζότο με τις σουπιές, ρόκα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Τώρα, η σουπιά όπως σας είπα πραγματικά λιώνει στο στόμα, δεν χρειάζεται να τα κόψεις. Γιατί έχουμε ψήσει ελάχιστο. Και το ριζότο, μοναδικό. Μαύρο σημείο. Απογέλασε! Ρίξε ένα χαμόγελο, γλώσσα! Δεν υπάρχει. Συγκρονιστικό. Να σου πω και κάτι πολύ γκουρμέ. Άμα ρίξεις το τέρος ελάχιστο λάδι τρούφας, το πουλάς και 30 ευρώ. Αλλά τώρα έτσι, το πουλήσουμε 20. Εντάξει.